ευχαριστώ για το ραντεβού. Ξέρετε, ίσως οι περισσότεροι, εγώ δεν είμαι άνθρωπος στο social media και ούτε μπαίνω σε τέτοιες διαδικασίες ποτέ στη ζωή μου. Θεωρώ ότι όλα τα προβλήματα και ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται σε συζητήσεις, σε κουβέντες, σε διάλογο για να μπορέσουμε πραγματικά να το λύσουμε. Σαν δημοτική αρχή, εδώ και 4 χρόνια, η προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία είχε τον παρόντα δήμαρχο και συνεχίζει με τον ίδιο δήμαρχο, αλλά με άλλη σύνδεση. Έχουμε δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι έχει να κάνει προσπάθειες εσείς στα τεχνικές εγκαταστάσεις. Έχουν γίνει καινούριες τέτοιες εγκαταστάσεις. Οι παλιές προσπαθούμε να τις βελτιώσουμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε, και όσο δεν υπάρχουν τα νομικά κολλήματα και τα εμπόδια τα οποία μας βάζουν ήδη στις συζητήσεις μας, που τα ξέρετε πάρα πολύ καλά, αναφέρομαι στο γήπεδο της Υγείας. Προσπαθούμε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο να βελτιώσουμε και τις υπάρχουσες, αλλά και να δημιουργήσουμε καινούριες. Το ξέρετε πολύ καλά. Και είμαστε ίσως η μοναδική δημοτική αρχή που μετά από πάρα πολλά χρόνια ενισχύει οικονομικά σχεδόν όχι μόνο συλλόγους, αλλά και αθλητές οι οποίοι τυχαίνουν να συμμετέχουν σε διεθνή φόρα. Κάτι το οποίο θεωρούμε υποχρέωσή μας και αυτή τη στιγμή που έχουμε την οικονομική δυνατότητα, αφού έχουμε τακτοποιήσει κατά κάποιο τρόπο τα οικονομικά μας, μπορούμε και κάνουμε και αυτή τη χειρονομία, την οποία την κάνουμε μόνοι μας στην καρδιά, με ομόφωνες αποφάσεις και θεωρούμε ότι πραγματικά τα χρήματα αυτά πιάνουν τόπο. Για να δούμε λοιπόν στο προκείμενο. Σωστή. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή γι' αυτό σας είπα ότι καλό είναι που σας το πέρα, να ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα του συγκεκριμένου συζητηθεί πολλές φορές στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Το 2019 που αναλάβαμε εμείς σαν Δημοτική Αρχή, είχαμε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας μία μελέτη για το συγκεκριμένο έργο, η οποία μελέτη είχε υπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία, φαντάζομαι, με τις υποδείξεις του κομιτικού προϊσταμένου τότε του αντιδημάτου του Ιδρύου Μισού. Η Τεχνική Υπηρεσία λοιπόν. Πάντα οι μελέτες πολλά από την Τεχνική Υπηρεσία. Αλλά υπήρχε πολιτικός προϊσταμένος τότε. Ποιος γνώριζε τη μελέτη. Ποιος δεν ζήσε. Για να δημοπρατηθεί ένα έργο, δημοπρατείται σύμφωνα με συγκεκριμένες μελέτες. Τις συγκεκριμένες μελέτες. Ξαναλέω. Η συγκεκριμένη μελέτη είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα οποία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ήταν εις γνώση του πολιτικού προϊσταμένου. Εκ των υστέρων λοιπόν εμείς είδαμε ότι πραγματικά το έργο αυτό δεν περπατούσε. Φαινόταν ότι δεν μπορούσε να πληρεί τις προϋποθέσεις για αγωνιστικό στήλος. Δυστυχώς όμως η εργολαβή είχε προχωρήσει. Εμείς σαν υπηρεσία είμαστε δεσμευμένοι με τον εργολόγο σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή είδαμε λοιπόν ότι το πρόβλημα εντείνεται και δεν υπάρχει περίπτωση να βελτιωθεί, εγώ ήρθα σε μια επικοινωνία με τον κύριο Περιφερειάρχη πριν από κάνα μήνα, συζητήσαμε διάφορα θέματα, μεταξύ των θεμάτων συζητήσαμε το συγκεκριμένο θέμα. Το έστειλα λοιπόν τον Αύγουστο, στις 4 Αυγούστου, ένα αίτημα, αίτημα χρηματοδότηση αντικατάσταση τραπτάν στην Πολυδιαδρομική Περιφερειάρχη, στον Άγιο Χώρο Γυμνασίου και συγκεκριμένα στην Βάρκηση. Υπάρχουν εκτεταμένες φορές του Ταρτάν, οι οποίες κατηγορούν ότι η Εθνική Υπηρεσία ήταν δυνατόν να κατασταθούν. Ο συγκεκριμένος αθλητικός χώρος εξυπηρετεί εκτός από τους μαθητές των δύο γυμνασίου, τους αθλητικούς του Δημοτικού Κορνάρου και ακόμα την Κόμπτο, συλλόγους με πολλές πανελλήνιες πανευρωπαϊκές διακρίσεις. Υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχει πολύ αντίστοιχη αθλητική υποδομή. Με εκτιμόμενο κόστος αντικατάστασης 90.000 ευρώ και δεδομένου του ενδιαφέροντος της στήριξης στις αθλητικές εγκαταστάσεις, ετοίμασε την χρηματοδότηση αντικατάσταση του Ταρτάν στο στήριο του πρώτου και δεύτερου γυμνασίου. Ο Περιφερειάρχης μου είπε ότι τα χρήματα θα μας τα δώσει. Εάν δεν τον ξέρω το λόγο, τα χρήματα αυτά δεν τα πάρουμε και μεθαύριο ξεκινήσει η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, να είστε σίγουροι ότι τα χρήματα αυτά θα μπουν από ίδιους προς το τύπος. Είναι δεδομένο αυτό το σωστό κατόπιν. Πρέπει όμως πριν ξεκινήσω από οποιαδήποτε διαδικασία να έχει λήξει η διαδικασία να τον αναλάβω. Θέματα τα οποία σας αφήνω στα ίσως δεν τα ξέρω. Διότι αυτά είναι δεσμευτικά για τις υπηρεσίες. Δεν είναι θέματα δηλαδή του δημάρχου να πει ο δικό άλλο το πρωί, θέλω εδώ να καρτεί να υπογράψω και άλλο να το ξεκινούμε. Είναι θέματα τα οποία όπως καταλαβαίνετε πρέπει από το ελεγκτικό συνέδριο και μπορεί άνετα αύριο το πρωί όλοι εμείς να πάμε για απίθεια, για διασπάσεις του δημοσίου κλίματος κτλ. Και να βρεθούμε εδώ πέρα στο καταλάβω. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι η πρόθεσή μας είναι ο στίβος να φτιαχτεί όπως πρέπει να φτιαχτεί. Είτε με τα λεφτά της περιφέρειας, είτε με δικά μας λεφτά θα τον φτιάξουμε. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, σας πει ο στήριξης της τεχνικής λεπτομέρειας.
και χρειαστεί, εμείς θα ξεκινήσουμε αυτό. Δεν έχει να κάνει με το δεύτερο βήμα που ανέφερε. Είναι ένα έργο το οποίο και δικό σα του δικού σα λόγου και του οικιακού ανέφερε. Δεν είναι πρόσωπο συλλόγου. Τέλο πάντων. Είναι ένα έργο το οποίο το πήραμε εμεί πριν από 3-4 μέρε από του δύο συλλόγου. Εγώ είπα εδώ την περίοδο να τη συνοήσει με του διευθυντέ του σχολείου. Εμεί δεν μπορούμε σε ένα χώρο ο οποίο έχει την άμεση αρμοδιότητα και ευθύνη ο διευθυντή του γυμνασιάζη να παρέμβουμε και να πούμε κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το χώρο θα το κάνω αυτό και αυτό το χώρο θα το κάνω αυτό. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό εκ μέρους μας. Διότι δεν ξέρω ούτε τις χρήσεις των χώρων ούτε τις ανάγκες του σχολείου. Εάν οι συγκλασιάζεις συνενέσουν και πούνε ναι, αύριο το χωρίο ευχαρίστως να το πάρει το χώρο και ας οδηγήσουν το χιάστη λόγο. Έλατε σε μια κουβέντα με τους συγκλασιάζεις και άλλο το πρωί. Οι συγκλασιάζεις και πρέπει να φτιάξετε σε κουβέντα με τους συγκλασιάζεις. Όχι, οι σύλλογοι το έχουν. Οι σύλλογοι το έχουν. Δεν το ετοιμάστε εμείς. Ωραία, το ετοιμούν οι σύλλογοι. Αν οι σύλλογοι έρθουν σε μια κουβέντα, σας ξαναλέω, με τους γυμνασιάς και πούν μέσα έξω, εμείς δεν ξέρω γιατί δεν είναι το άλλο λόγο. Πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα, πρέπει να τα βγάλουμε, θέλω με βοήθεια. Δεν ξέρω. Εμείς ευχαρίστως να βοηθήσουμε, ίσως να πάρει το τίποτα. Δεν το συζητούμε καθόλου. Είναι κάτι το οποίο πια τι μόνο χρησιμοποιεί. Μα δείτε το μαζί, σας είπα, δεν μπορώ εγώ να παρέμβω να δώσω εντολή στο γυμνασιάρχη παραχώρησε το τάδε χώρο στους αρχιτικούς συλλόγους για αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ να το κάνω. Δεν είναι σωστό, δεν είναι έτοιμο από μέρος του ξαναπώ. Ωραία, οπότε το συντονίζετε. Είναι θέμα δικός σας να το κάνει. Αυτό το πρέπει, κάνω πρόβλημα. Λοιπόν, ποιες ήταν οι δεσμεύσεις που πήρατε σήμερα? Ναι, οι δεσμεύσεις που πήραμε από τη Δημοτική Αρχή είναι ότι αυτή τη στιγμή τρέχει από την Τεχνική Υπηρεσία η μελέτη για την αλλαγή του τάπητα. Θα κινηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση του κυρίου Αντιδημάρχου και του Δημάρχου υπολογίζουμε στους 3 μήνες θα έχει γίνει αντικατάσταση του τάπητα, κάτι το οποίο εγκυμονεί, όπως είπαμε και στη συζήτηση, μεγάλους κινδύνους για τα παιδιά μας και κάτι το οποίο δεν αφήνει να κάνουν αυτό που κάνουν τον πρωταθλητισμό, αυτό που αγαπάνε, αυτό που ονειρεύονται. Ο Δήμος δείχνει μεγάλη ευαισθησία σε θέματα αθλητισμού, γνώρισε για τα δικά μας προβλήματα και πιστεύουμε ότι θα δοθεί άμεσα λύση.